Κρύο ζεστό, θα το έλεγα έτσι σχηματικά, την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή αυτή, με τα τόσα πολλά θύματα. Το Ισραήλ λέει ότι στη διάρκεια τη νύχτα εκτοξεύτηκαν 8 ρουκέτες από τη Γάζα. Η οργάνωση Χαρμάς αρνείται ότι οι μαχητές της εκτόξευσαν πυράβλους, ενώ υποστηρίζει ότι 17 αεροπορικές και άλλες επιθέσεις από τις δυνάμεις του Ισραήλ έγιναν στη Γάζα. Ευτυχώς, χωρίς νέα θύματα, όπως λένε και οι δύο πλευρές. Από τα ξημερώματα σήγησαν πάντως τα όπλα. Οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών έφυγαν από το Κάιρο για να μεταφέρουν στους ηγέτες τους το αποτέλεσμα των συνομιλιών, μέχρι το σημείο που έχουν φτάσει δηλαδή το παζάρι μέχρι τώρα. Η νέα πενθήμερη αυτή τη φορά κατάσταση του πυρός από τα μεσάνυχτα γεννά ελπίδες ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία για διερκή και χειρία, λένε διπλωματικές πηγές, αλλά διατηρούν συγκρατημένη αισιοδοξία.